Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Λοιπόν, εκτός από τους στρατηγούς που είναι σε επικαιρότητα λόγω της έντασης με την Τουρκία, παρά την σχετική αναδίπλωση του Ερντογάν, υπάρχουν και οι στρατηγοί της τέχνης που είναι σε διαρκή επικαιρότητα, γιατί διεξάγουν τον πόλεμο υπέρ της τέχνης, υπέρ του πολιτισμού και της ελευθερίας. Κοντά μας είναι μια ξεχωριστή στρατηγός, μια ξεχωριστή ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, η κυρία Σοφία Φιλιππίδου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κυρία Φιλιππίδου, είμαστε σε μια διαδικασία πολέμου εναντίον του ιού, του κορονοϊού. Το γενικότερο πλαίσιο στην περιοχή μας είναι η κρίση, η ένταση με την Τουρκία. Και θέλω να μου πείτε εσείς, στον χώρο της τέχνης, πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση. Ας πάρουμε πρώτα, τον ιό Ερντογάν ή τον ιό του κορονοϊού. Εάν πρέπει να τα βάλουμε σε μία σειρά, σε μία τάξη, πρέπει να ξεκινήσουμε από τον ιό που μας βρήκε άξαφνα, δηλαδή απροειδοποίητα. Είναι κάτι καινούριο, άγνωστο, φοβιστικό. Γεννάει συναισθήματα παράξενα, επικίνδυνα, ξυπνάει μεταφυσικούς φόβους. Επομένως, αυτό είναι και είναι και παγκόσμιο. Mm-hmm. Το άλλο είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει επίσης να το εξετάσουμε με σύνεση, ξυπνάδα και στρατηγική, μια που είμαστε στρατηγοί. Λοιπόν, εσείς ως επαγγελματίας πώς διαχειριστήκατε το ζήτημα του ιού? Καταρχάς, πρώτα κλείστηκα μέσα. Κλείστηκατε μέσα. Ναι, ναι, ακολούθησα. Τα θέατρα κλείσαν, έτσι. Ναι, ακολούθησα τις οδηγίες, πιστά. Είμαι φρόνιμο παιδί στη βάση μου. Ναι. Επομένως, αφού έπρεπε να γίνει έτσι, το έκανα κι εγώ. Ακριβώς όπως δηλαδή ήρθε το κακό, μας είπανε προσέξτε. Πίστεψα ότι κάτι κακό συμβαίνει πράγματι. Και έκανα και εγώ την καραντίνα μου. Φοβήθηκα πολύ την πρώτη εβδομάδα. Πάλεψα με το φόβο μου. Άρχισα να σκέφτομαι τις διαθήκες και τα λοιπά. Τι παξίλο. Καλού κακού, ναι. Πέρασα από όλα αυτά και μετά στράφηκα προς τη δημιουργία, η οποία νομίζω είναι η σωτηρία για όλα τα δεινά. Και άρχισα να έχω ταλέντο στα χέρια και στα χειροποίητα και ντύματα και τα λοιπά. Και άρχισα να κατασκευάζω αρχικά φυλαχτά για να ξορκίσω το κακό. Και αμέσως μετά έκανα μία μάσκα χειροποίητη. Όχι απαραίτητα για να τη φοράω, γιατί έτσι κι αλλιώς ήμασταν σπίτι. Πιο πολύ σαν εργοτέχνης και αυτό σαν ξόρκι. Και η μία μάσκα έφερε την άλλη και σιγά σιγά μέσα από τις μάσκες μου περνούσα και το δικό μου μήνυμα. Κάθε φορά. Πήγαινα δηλαδή και με την ημέρα, με την εποχή, με τη διάθεση. Και έκανα έτσι 17 μάσκες και αυτό δημιούργησε μια κινητικότητα πάλι στο διαδίκτυο. Έδωσα συνεντεύξεις γύρω από τις μάσκες και τι είναι η μάσκα και πώς την κάνω κτλ. Και γενικώς, ας πούμε, ξεχάστηκα, έφυγα κάπως και δημιούργησα κάτι. Είχα αφήσει όμως τη δουλειά μου στην άκρη, γιατί δεν μπορούσα να σχεδιάσω κάτι πάνω στην παράσταση που ετοίμαζα, διότι είχα κάνει σεμινάρια τον Ιανουάριο με 25 παιδιά θεατρικής παιδείας πάνω στο έργο «Το παιχνίδι της σφαγής» του Ιονέσκο και είχαμε κλείσει και θέατρο για να παίξουμε το Μάιο, να κάνουμε πρεμιέρα 4 Μαΐου. Και όταν ο Πρωθυπουργός μετά την καραντίνα είπε πως απαγορεύεται να είμαστε σε κλειστούς χώρους, είδα ότι δεν θα μπορούσα εγώ να πάω τα παιδιά. Θα ήταν δηλαδή μάταιο να οδηγήσω τα παιδιά σε ένα θέατρο και να με τα μέτρα όλα που πρέπει να πάρουμε και να ελπίζουμε ότι θα έρθουν και να μας δούνε. Δηλαδή όταν ακυρώθηκαν όλα τα φεστιβάλ του κόσμου, δεν ήθελα να εκτεθώ ούτε τα παιδιά σε αυτό το ρίσκο. Και έτσι, από αυτή την ανάγκη, έπρεπε ή να εγκαταλείψω τη δουλειά μου ή να εμφεύρω κάτι.
Και έπεσε στην αντίληψή μου μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο όπου συναντιόνται οι άνθρωποι και κάνουν συνέδρια και από τα ξενοδοχεία εδώ και εκεί και σεμινάρια και άλλα. Και είπα θα τους μαζέψω, αν θέλουν, και να προσπαθήσω να εγκαταστήσω τη δουλειά μου εκεί μέσα. Αυτό πια είναι εγκατάσταση θεάτρου στην πλατφόρμα. Και το ονόμασα θέατρο στην πλατφόρμα όπως το θέατρο στο ραδιόφωνο. Θυμάστε ότι ακούγαμε ραδιόφωνο όσοι δεν μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση κάποτε στο θέατρο και ήταν μεγάλη παρηγοριά να ακούμε τις θέατρα που και οι φωνές ηθοποιών. Και έτσι λοιπόν σκέφτηκα να το κάνω έτσι. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί αυτό το μέσο είναι εχθρικό για το θέατρο. Σταματάει τη φωνή, την αλλοιώνει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, τα χωρικά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλοι μαζί γιατί δεν δέχεται 5-6 φωνές μαζί. Παρ' όλα αυτά είχα πείσμα και τα παιδιά με ακολούθησαν, είχαν εμπιστοσύνη. Μάζεψα το υλικό και έκανα μετά 15 μέρες, 10 ώρες μοντάζ την ημέρα, για να, σαν επρόκειτο για ταινία μεγάλου μήκους, για να πάει στις Κάνες. Τόσο πολύ νομίζω κιόλας, δεν ξέρω, δεν έχω πάει στις Κάνες ποτέ. Τέλος πάντων, έχω ένα προϊόν 54 λεπτά και είπα, το δέχομαι, μου αρέσει και θα το δείξω. Είπα θα το κάνω και αν δεν είναι καλό, κατά την κρίση μου, δεν θα το δείξω σε κανέναν. Αλλά τόσο πολύ ενθουσιάστηκα που το προτείνω και το ανέβασα στο YouTube και φτάσαμε τώρα, ήδη είμαστε στα 2.500 views. Ναι, δεν είναι, βέβαια, ξέρω ότι μερικοί στο YouTube έχουν μόλις εμφανίζονται ένα εκατομμύριο views, αλλά εμείς είμαστε θέατρο. Καλά, αυτό απορώ πώς προλαβαίνεις σε μια μέρα. Δεν ξέρω, γίνονται μαγικά. Ξέρετε, υπάρχουν διάφορα κόλπα, έτσι. Νομίζω, ναι, αλλά εγώ δεν θα καταφύγω. Διάφορα συστήματα πληρώνουν. Από το εξωτερικό έχω δει ένα ντοκιμαντέρ. Πληρώνουν και ξαφνικά. Ήδη ποντάρουν ίσως μετά σε κάποια εκμετάλλευση και πώληση του έργου. Κυρίως σε τραγουδιστές. Ναι, ναι. Γίνεται αυτή η πρημοδότηση. Εμάς είναι καθαρά αυτά. Άρα λοιπόν είναι στο διαδίκτυο μια πλατφόρμα που μπορεί κανείς να ακούσει και να δει, να μάθει. Όχι, εμάς τώρα μπορεί να μας δει κάποιος στο YouTube. Στο YouTube, ναι. Και λέγεται, θα πατήσει UNESCO Blues θέατρο στην πλατφόρμα, σκηνοθεσία Σοφία Φιλιππίδου και θα βγει και θα μας δείτε. Θα βγουν λοιπόν μαθήματα θεατρικά. Όχι, την παράσταση. Την παράσταση. Ναι. Όμως έχετε σχεδιάσει και θεατρικά μαθήματα να κάνετε. Αυτό τώρα, εάν συνεχίσω τα σεμινάρια μου, θα γίνουν από τον Οκτώβριο ξανά. Ναι. Ναι. Πάνω σε άλλο έργο. Ναι. Άρα λοιπόν ο ιός είχε και τα θετικά του, έτσι, για είχε μένα, τη δημιουργία, ναι. Κλειστήκατε στο σπίτι, ναι. Ζείτε στα Εξάρχεια με τον σύντροφό σας που είναι ζωγράφος. Ναι. Φαντάζομαι έκανε και εκείνος πίνακες. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε δύο παράξενοι καλλιτέχνες. Αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει πολύ. Ναι. Δεν είναι ο πρώτος στόχος μας πώς θα κάνουμε κάτι να το πουλήσουμε άμεσα. Έτσι και εκείνος δεν ζωγραφίζει, δεν εκμεταλλεύτηκε να ζωγραφίσει ειδικά για να πουλήσει. Ούτε κι εγώ έκανα τις μάσκες μου για να τις πουλήσω, γιατί δεν κάνει κιόλας. Αυτές είναι έργα τέχνης. Δηλαδή δεν σε ασφαλίζουν από τον ιό. Δεν είναι αυτές που πουλάνε στα φαρμακεία. Είναι ζωγραφισμένες, είναι κεντυμένες, θέλουν να πουν κάτι. Άρα εγώ τις έκανα για να τις κάνω. Τις έκανα για να χαρώ. Τις έκανα για να μην φοβάμαι και για να παίξω, να επικοινωνήσω. Έτσι και εκείνος, όποτε θέλει κάτι να πει στον εαυτό του κυρίως, σχεδιάζει μικρά πράγματα, γιατί δεν είναι ακριβώς ο τύπος του εικαστικού που απαραίτητα πρέπει να πουλάει. Στα Εξάρχεια γνωριστήκατε με τους διπλανούς, μένετε σε πολυκατοικία ή σε μονοκατοικία? Όχι, μένω σε μία πολυκατοικία, αλλά ευτυχώς μένω στον τελευταίο όροφο, σε ένα μικρό διαμέρισμα με βεράντα, με μπαλκόνι, που έχω πάρα πολλά και ωραία λουλούδια που τα εδώ και 30 χρόνια τα φροντίζω και έχω κάνει μία μικρή ζούγκλα. Ζω με δύο γάτες, με τον σύντροφό μου, με τα λουλούδια και έχω έργα τέχνης. Επειδή αυτός ο εγκλεισμός ήταν αφορμή να γνωριστούμε και με τους διπλανούς και με τους απέναντι. Όχι, εγώ κοιτάξτε πώς είναι, δεν έχουμε διπλανούς. Είμαστε ένα μικρό διαμέρισμα μόνοι μας στον Πέμπτο. Και δεν υπάρχουν γείτονες. Ωραία. Υπάρχουν από κάτω και πιο κάτω κάποια καλά παιδιά και καλλιτέχνες, ευτυχώς. Mm-hmm. Στο παρελθόν είχα και ένα πιανίστα, γείτονα,
που μου άρεσε να ακούω να παίζει το πιάνο. Το έχω γράψει και στο βιβλίο μου για αυτόν. Γιατί κάποτε μάθαινε πιάνο και έκανε, όταν έκανε λάθος γυρνούσε πίσω. Πάντα στο λάθος. Και τον συνάντησα στο ασανσέρ και του είπα αν είναι δυνατόν. Όταν κάνεις το λάθος, μην επιστρέφεις πίσω. Προχώρα το. Για να μ' αρέσει να ακούω όλη τη μελωδία. Συμμορφώθηκε. Λέει, όχι, όχι. Μου λέει, όποτε σας ενοχλώ, να χτυπάτε την πόρτα μου. Να μου λέτε να μην κάνω. Ό,τι δεν σας αρέσει, να μου το λέτε. Ωραία. Ήταν πολύ ευγενικό και καλό παιδί. Κρουστά. Κρούεται την πόρτα. Κάπως έτσι, δηλαδή. Ξέρετε, εμείς ζούσαμε κάπως σε καραντίνα από πριν. Δεν είμαστε. Οι άνθρωποι πολύ αγαπάμε τους ανθρώπους, αλλά με έναν άλλο τρόπο, όχι να είμαστε κάθε μέρα έξω με πολύ κόσμο. Και έτσι δεν μας κακοφάνηκε, αλλά προσωπικά φοβήθηκα την πρώτη εβδομάδα. Αλλά το πάλεψα γενναία και το ξεπέρασα με τη δημιουργικότητά μου και τα χειροποίητα πράγματα που έκανα. Τώρα να κάνω ένα ερώτημα βέβυλο. Αυτή η πανδημία απομυθοποίησε θρησκείες, ιδεολογίες, συστήματα, ηγεσίες. Αυτό επειδή είναι καινούριο, θέλει λίγο χρόνο. Θέλουμε χρόνο για να βγάλουμε συμπεράσματα, να μην είμαστε πρόχειροι. Πάντως, αρχικά κινητοποίησε μέσα μας αυτόν τον μεταφυσικό φόβο του θανάτου ψιλοκοιμάται. Πάντως καλό είναι να σκεπτόμαστε ότι δεν είμαστε αθάνατοι. Έτσι, ναι, αυτό εμένα, δηλαδή το κινητοποίησε. Εγώ αρχικά κάθε πρωί θέλω να διαβάσω ένα ποίημα θανάτου. Ναι. Και η επικείμενη ποιητική μου συλλογή λέγεται «Και τι είναι ωραίο θάνατος μπρος στην ασυμμετρία, εκδόσεις Καμπύλη». Mm-hmm. Ακριβώς. Άρα να έχουμε υπόψη μας την αρμονία, τη συμμετρία, την ισορροπία. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτός ο ιός ξύπνησε αυτούς τους φόβους. Δεν ξέρω αν θα περάσει, θα τα έχουμε ξεχάσει όλα. Έτσι είναι και στην ανθρωπότητα. Και στην κρίση που περάσαμε 10 χρόνια, είχαμε πολύ χρόνο να σκεφτούμε γιατί φτάσαμε σε αυτή την κρίση, αλλά δεν πιστεύω ότι μάθαμε κάτι από αυτά τα παθήματα. Και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι και στο λοιμό παλιά στην Αθήνα κατά το Θουκυδίδη οι άνθρωποι γίνανε χειρότεροι, δεν γίνανε καλύτεροι. Επομένως είναι ένα ζήτημα γιατί οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν από τα μεγάλα παθήματα. Είναι τρομερή μια σκηνή που έχει ο Θουκυδίδης όπου οι θάνατοι, οι μαζικοί θάνατοι σωριδών, τα πτώματα, οι μαζικοί θάνατοι οδήγησαν σε ένα κινησμό των Αθηναίων. Ναι. Δηλαδή αδιαφορούσαν για τον νεκρό δίπλα τους. Ακριβώς. Και είπανε, αφού θα πεθάνουμε, ας γίνουμε λίγο χειρότεροι. Όμως εδώ, ναι. Εδώ όμως γίναμε καλύτεροι, γιατί υπήρχε ξαφνικά μια πειθαρχία στον Έλληνα. Ενώ πάντα επικρίναμε. Με την πανδημία. Με την πανδημία. Δηλαδή ναι. Επικρίναμε τον ατίθασο, απίθαρχο, επιπόλαιο Έλληνα. Ξαφνικά. Νομίζω πειθαρχήσαμε, γιατί είχαμε ηγεσία. Νομίζω έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η ενημέρωση η τηλεοπτική και ίσως και ο κύριος Σιόδρας. Μάλιστα. Με αυτή την. Ήταν μια προσωπικότητα καινούρια. Όχι lifestyle. Ένα καινούριο πρόσωπο. Ήρεμο, μας έπεισε και νομίζω έπαιξε μεγάλο ρόλο. Ότι λέει ότι. Κυρία Φιλιππίδου, πάνω από το Τσιόδρα είναι ο Πρωθυπουργός. Αυτός πήρε την απόφαση για το. Ναι, καλά, για το επειδή εμείς βλέπαμε. Εδώ όμως δεν βλέπετε ότι απομυθοποιήθηκε ένα στερεότυπο που εμείς όλοι οι προοδευτικοί παλιά εννοώ λέγαμε ότι η αριστερά είναι υπέρ του λαού και βάζει πάνω απ' όλα την υγεία του λαού. Και ότι η δεξιά είναι μια παράταξη κοινική στιγμή που βάζει πάνω απ' όλα το κέρδος και την επιχειρηματικότητα. Εδώ είχαμε μια ανατροπή αυτού του δόγματος. Είχαμε ένα φιλελεύθερο δεξιό ή κεντροδεξιό πρωθυπουργό που έβαλε την υγεία πάνω από τα κέρδη. Και μπράβο του. Ναι. Άρα, όπως είπατε και εσείς, ο στρατηγός φαίνεται πάνω στον κίνδυνο τι αποφάσεις θα πάρει. Εδώ κινήθηκαν σωστά και μπράβο.
Άρα βλέπουμε μια δεξιά να γίνεται ας πούμε αριστερά και μια αριστερά να γίνεται δεξιά με το μνημόνιο, να πάμε πιο πίσω. Κοιτάξτε τώρα, εγώ με τον ιό του μνημονίου. Αυτά τα ανθρώπινα δεν θέλω να τα βλέπω μέσα από τα κόμματα. Ναι, από τα κόμματα όμως εξαρτάται ο μισθός μας, η σύνταξή μας, η πολυοδομία, η υγεία, η παιδεία, έχετε τα σύνορά μας. Σωστά, ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Αλλά θα ευχόμουν και θα επιθυμούσα, είναι ουτοπικό αυτό, να μην εξαρτώνταν από τα κόμματα. Γιατί τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε με τον άνθρωπο. Και νομίζω ότι αυτή η σκέψη του Πρωθυπουργού να συνεργαστεί με τον Τσιόδρα και να πετύχουν αυτό, ήταν πέρα από το κόμμα. Και να τον στηρίξει για να είμαστε δίκαιοι και ο κύριο Τσίπρας. Ναι, εκείνη τη στιγμή νομίζω ξεπεράσαν τον εαυτό τους και οι δύο. Και αυτό ήταν και το μεγαλείο τους, ότι ξεπεράσαν τα κόμματα και είπαν εμείς είμαστε δεξιοί, αλλά έχουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο, αγαπάμε τον άνθρωπο, αγαπάμε τους μεγάλους, αγαπάμε τα παιδιά, πρέπει να λάβουμε τα μέτρα και καταφέρανε να γίνουν πιστικοί, αληθινοί και είχαν αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που μιλάνε για εμάς όλη η Ευρώπη. Ότι καταφέρανε. Άρα είχαμε μια δεξιά που με την ηγεσία πήρε μέτρα υπέρ του ανθρώπου, έτσι. Ναι. Και για να πάμε τώρα και στα μνημονιακά, και είχαμε μια αριστερά που ενώ είπε ότι θα ανατρέψει το μνημόνιο, δέχθηκε να εφαρμόσει μνημόνιο και ίσως να γίνει ρεαλιστική. Έχει ένα ρητό Ανιέλη που έλεγε ότι ό,τι δεν κάνει λέει η δεξιά το κάνει η αριστερά και ό,τι δεν κάνει η αριστερά το κάνει η δεξιά. Υπάρχουν πια αυτοί οι διαχωρισμοί κατά την άποψή σας? Κάθετα. Καλή κακή. Κοιτάξτε, υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Ως άνθρωποι. Ναι, υπάρχουν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι και καλός και κακός και θέλει πολύ δύναμη να πεις αν γεννηθείς καλός άνθρωπος και είσαι να κρατήσεις, να βαδίσεις πάνω στην καλοσύνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι καλός άνθρωπος. Ενώ μέσα σου παλεύει να φύγει. Μεγάλη προσπάθεια. Ενώ με το φίδι. Το κοιμισμένο είναι κάτω στην κοιλιά σου, ας πούμε, και δεν είναι δύσκολο να κάνεις την κακία. Δηλαδή... Και περνάει και πιο ευχάριστα η ώρα, έτσι. Όχι μόνο, αλλά υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα. Εδώ και τώρα. Ναι, ναι. Άρα θέλει αγώνα να κρατάς, ας πούμε, κοιμισμένο αυτό το κακό, τον διάβολο, το φίδι, όπως θέλετε να το πούμε, τέλος πάντων, πώς να το πούμε. Είναι... δύσκολο. Ωραία, μου δίνετε μια ευκαιρία να ρωτήσω για τις θρησκείες. Ναι, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μιλάμε και εγώ δεν θέλω, δηλαδή θέλω να μιλάω για αυτά τα θέματα, αλλά όταν πέφτουμε πάνω ότι η αριστερή είναι έτσι και η δεξή είναι έτσι, κάτι μέσα μου επαναστατεί, επειδή δεν θέλω να είναι έτσι. Πιστεύω δηλαδή ότι ότι υπάρχει μέσα στη δεξιά ένα αριστερό πρόσωπο και υπάρχει μέσα στην αριστερά ένα δεξιό πρόσωπο και οι ίδιοι τους παλεύουν με αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή βαθιά μέσα μου το ξέρω πόσο δύσκολο είναι να πεις ότι είμαι αριστερός και να κρύψεις το δεξιό σου πρόσωπο και πόσο δύσκολο είναι να είσαι δεξιός και να έχεις κοινωνικό πρόσωπο. Άρα μήπως πρέπει να το δούμε πιο πολύ από την πλευρά του ανθρώπου. Του ανθρώπου. Ναι. Αυτό δείχνει όμως και... απομυθοποίηση του παλιού δόγματος ότι από εδώ ήταν η αριστερή η καλή και από η δεξή η κακή. Αυτό δεν πρέπει. Η ιστορία, η εξουσία φαίνεται, η οικονομία και η πραγματικότητα τα απομυθοποιεί όλα αυτά. Ναι. Πάμε όμως στις θρησκείες. Είπατε προηγουμένως ότι είναι εύκολο να έχει κανείς την κακία μέσα του. Όχι, υπάρχει μέσα μας, πιστεύω. Βεβαίως. Και είναι εύκολο να κάνεις το κακό. Ναι, σωστά το λέτε. Ναι. Η θρησκεία καλυτέρευσε τον άνθρωπο. Οι θρησκείες, προκειμένου ο χριστιανισμός. Δηλαδή έχουμε 2.500 χρόνια. Εξαρτάται ποιος είναι. Η θρησκεία, η χριστιανική θρησκεία καλυτέρευσε τον άνθρωπο. Έχουμε παραδείγματα, ας πούμε, στον κόσμο. Αυτά τα κράτη που λένε ότι είναι χριστιανικά. Δηλαδή στην Ελλάδα που καμαρώνουμε, καυχόμεθα και αυτοεπαινούμεθα ότι είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι και δεν σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μας. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε εγκληματικότητα, δεν έχουμε κλεψιές, δεν έχουμε αμαρτίες, δεν έχουμε... Έχετε δίκιο. Και οι Τούρκοι τα έχουν όλα αυτά. Τώρα είναι γνωστό ότι δεν βαδίζουμε πάνω στο Ευαγγέλιο. Εντάξει, ας μην κρυβόμαστε. Είναι όμως πάρα πολύ ωραίο ανάγνωσμα.
Και ο Ιησούς είναι η μεγάλη προσωπικότητα. Μα εγώ λέω ότι είναι μεγαλειώδης. Για μένα δηλαδή είναι ο χριστιανισμός. Superstar. Superstar, ναι. Ναι, είναι superstar. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Και μου αρέσει ο λόγος του. Δεν είναι εύκολο όμως μέσα στη ζωή, όπως είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε, να ακολουθήσουμε, να πουλήσουμε ας πούμε τα υπάρχοντά μας και να ζήσουμε τόσο απλά όσο εκείνος διδάσκει. Καταλάβατε. Αλλά δεν μπορούμε να αναιρέσουμε πόσο σοφή ήταν η διδασκαλία του. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, φαίνεται, για τους ανθρώπους. Υπάρχει κάτι που πάντα τους τραβάει προς το να δείξουν την εξουσία τους μέσα από τον πλούτο και τη δύναμή τους μέσα από τα μεγάλα σπίτια και τα μεγάλα έργα και τα μεγάλα αυτοκίνητα κτλ. Αυτό είναι κάτι ακατανόητο, ενώ δεν χρειάζονται να έχεις δηλαδή άχρηστα πράγματα και να συσσωρεύεις πλούτο που δεν μπορείς να τον ξοδέψεις μέσα στη ζωή σου. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί το κάνουν οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ και λέω όχι ότι... οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι και οι άλλοι χριστιανοί. Και οι άλλοι. Ναι. Ότι ο χριστιανισμός είναι ένα μεγαλειώδες θεώρημα, ναι, που είναι πολύ βαρύς για τους αδύναμους ώμους του ανθρώπου, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ποιος γυρνάει το άλλο μάγουλο όταν φάει στο πρώτο το χαστούκι? Κανένας. Ποιος πουλάει την περιουσία του, ποιος την ξεπουλάει στους στοχούς. Αν το δούμε όμως έτσι, πέρα από τις θρησκείες, ναι, εάν ταπεινωθείς, πράγματι θα εξυψωθείς μετά. Δηλαδή υπάρχει αλήθεια μέσα σε αυτά τα λόγια. Αν καταφέρεις στη ζωή σου να ταπεινωθείς, θα ανυψωθείς. Εάν ζήσεις απλά, θα εισπράξεις μετά από αυτό. Αν δουλέψεις τίμια και αν αγωνιστείς με πάθος και πίστη πάνω σε κάτι που αγαπάς, θα πετύχεις. Δηλαδή, πρέπει να έχεις υπομονή και για να εισπράξεις, δηλαδή, το μισθό σου, αυτό που λέγεται μισθός, που δεν είναι ακριβώς και απαραίτητα χρήματα, κάποια στιγμή όταν θα πας στο ταμείο, θα πάρεις κάτι πίσω, ανάλογα με αυτό που έκανες. Εγώ το πιστεύω και έτσι μεθόδευσα τη ζωή μου. Μπορεί να μην είναι ακριβώς, δεν ξέρω, δεν θέλω να το πω χριστιανικό, αλλά είναι μια πίστη ότι γίνεται και έτσι. Και δεν γίνεται μόνο αλλιώς, ας πούμε, ότι μπορεί κανείς να δουλεύει, να έχει πίστη, να έχει καλοσύνη, να είναι τίμιος, να διατηρήσει την αγνότητά του, να μην χάσει το παιδί, για το οποίο γράψαν τόσοι ποιητές, να κρατήσει ζωντανό το παιδί μέσα, γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι δεν έχουμε άλλη πηγή χαράς τόσο μεγάλη από το παιδί μέσα μας. Και αυτό δεν πρέπει να το σκοτώσουμε. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν πρέπει να το θυσιάσουμε. Και ξέρω ότι αν ζήσεις, γιατί μπορεί και να πεθάνεις βέβαια, είναι δύσκολη αυτή η ζωή, αν ζήσεις, νιώθεις μεγάλη χαρά και παίρνεις δώρα. Και προσωπικά έτσι το έκανα. Βέβαια, μπορεί να είμαι για κάποιους ένα μικρό παράδειγμα. Ότι μπορεί να γίνει και ότι μπορεί να συμβεί να κάνεις τη ζωή σου κάτι ωραίο και καλό και να πετύχεις. Σιγά σιγά δηλαδή και με αυτόν τον τρόπο που μοιάζει χριστιανικός, αλλά έχει να κάνει και με την αρχαιοελληνική ηθική. Σήμερα το λέμε ότι είναι χριστιανικό, αλλά για μένα έχει σχέση με την αισθητική, με την ηθική και πριν το χριστιανισμό. Συνεχίζοντας τις αντιδραστικές μου ερωτήσεις, θα πω ναι, γιατί... Πολύ, πολύ καλά κάνετε, έτσι κάνουμε ωραία κουβέντα. Γιατί νιώθω στριμωγμένη, όχι, αλλά τελικά... Α, μη μου το λέει. Όχι, μα έτσι κάνουν. Έτσι. Θέλω να είστε άνετοι. Εγώ έχω άγχος απέναντί σας, γιατί μιλάτε όχι τόσο ωραία. Καλά είναι. Και... Το άγχος είναι όμως εδώ, σε αυτή την περίπτωση, δημιουργικό. Ωραία. Χαίρομαι. Ναι. Επιτίθεμαι ξανά, λοιπόν, στα θέματα αυτά. Έχετε παρατηρήσει ότι, επειδή είστε μια γυναίκα πολύ διαβασμένη, προβληματισμένη και με θέσεις και απόψεις και με στάσεις ζωής, ότι τελικά η Ελλάδα εμεγαλούργησε επί αρχαιοελληνικής περίοδου. Δηλαδή, στην Ελλάδα μεγαλούργησε η φιλοσοφία, η ηθική, mm-hmm, η ιστορία, η ιατρική,
η θεωρία της εξωτερικής πολιτικής, τα μαθηματικά, η γεωμετρία, η αστρονομία. Ναι, είμαστε σπουδαίοι. Αλλά είναι από τη μια μεριά μεγαλειώδες. Ότι... Χωρίς δηλαδή χριστιανισμό, αυτό έχουμε, εννοώ. Ναι, ότι έχουμε μια τέτοια μεγάλη και σπουδαία παράδοση. Είναι γνωστό ότι όλη η ανθρωπότητα παίρνει από μας φως, αλλά μετά ακολούθησαν και πέσαμε σε νάρκη πάρα πολλά χρόνια, αλλά κατά περιόδους. Μετά την απελευθέρωση και μετά τους Τούρκους, γιατί τότε δεν, δυστυχώς συμφιλειωθήκαμε με το ότι είμαστε, ας το πούμε... 400 χρόνια. Αυτό πώς το κάναμε, το λάθος. Αυτό είναι απίστευτο. Πώς ξέρουν ότι η Εκκλησία δικαιολογούσε την τυραννία, γιατί με την έννοια ότι τον τύραννο... Αυτό είναι ασυγχώρητο ότι καθόμασταν... Τον έστειλε ο Θεός, ότι ήταν μια μαρτυρία. Τέλος πάντων, να το προσπεράσουμε και αυτό, γιατί μας πονάει πολύ. Αλλά και στα νεότερα χρόνια, εγώ πιστεύω ότι έχουμε σπουδαίους ποιητές, έχουμε συγγραφείς, φιλοσόφους, ηθοποιούς, τέλος πάντων, το οποίο δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι πολύ σπουδαίο, αλλά μπορούμε και αυτό να καυχηθούμε και γι' αυτό. Γιατί δεν είμαι σίγουρη αν εμείς είμαστε πάρα πολύ χρήσιμοι στην ανθρωπότητα, οι ηθοποιοί. Αλλά τέλος πάντων είχαμε και εμείς. Δηλαδή πιστεύω ότι έχουμε και θα έχουμε ποιητές και συγγραφείς. Ίσως, ας πούμε, δεν ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με αυτή την περιουσία μας εμείς όσο θα έπρεπε, δηλαδή με αυτά που κληροδοτήσαμε, με αυτά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, να τα εκμεταλλευτούμε και να σκύψουμε πάνω, να δούμε τι ήταν, ας πούμε, και στις αρχαιότητες και στα μεγάλα έργα. Πιο πολλοί δηλαδή ασχολήθηκαν πρώτα οι Γερμανοί, η Ευρώπη και άλλοι αρχαιολάτρες και μετά εμείς, ας πούμε, στρέψαμε το βλέμμα. Δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή είναι δικά μας. Ίσως επειδή το θεωρούμε αυτονόητο ότι έχουμε, ας πούμε, μια Ακρόπολη και τη βλέπουμε κάθε πρωί και λέμε εντάξει, η Ακρόπολη. Σαν... Λέμε όπως βλέπουμε τον ήλιο και το θεωρούμε αυτονόητο. Ότι αυτό πώς σας φαίνεται, ότι θεωρούμε αυτονόητο ότι ο ήλιος βγαίνει. Ναι, ναι. Φανταστείτε να μην βγει. Αλλά είναι και μερικοί, ειδικά στο Facebook, που άμα τους πεις ότι ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή, ναι, θα σε βρίσουν. Ξέρετε τώρα, υπάρχουν οι δημοσιογραφούντες, οι πολίτες δημοσιογράφοι του Facebook, έτσι. Ναι, ναι. Γράφεις κάτι, άλλα καταλαβαίνουν, ναι, ναι, άλλα εννοούν, δυστυχώς, και αλλιώς βρίζουν. Δυστυχώς το Facebook, που είναι ένα μέσο με πολλές... Χρήσεις και καταχρήσεις. Ναι, μπορείς να βρεις σπουδαίες προσωπικότητες, αλλά μπορείς να πνιγείς και μέσα στη σαβούρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν απαντήσαμε σχετικά με την περιουσία μας. Ωραία, ας αφήσουμε και κάτι αναπάντητο. Δεν ξέρω, τελικά είναι... Καμιά φορά λέει ποιος που δεν είναι τα ερωτήματα. Τελικά είναι τόσο χαόδη τα ερωτήματα που δεν υπάρχουν απαντήσεις. Ναι. Και εγώ τώρα, ας πούμε, νομίζω ότι χάνομαι μέσα στην απάντηση. Ναι. Και ξέρετε, νομίζω, εγώ... Χάθηκα τώρα. Όχι. Δεν ξέρω που βρίσκομαι. Όχι, δεν έχετε χαθεί. Αλλά μέσα από το λαβύρινθο προσπαθείτε να βγω. Να βγείτε. Πράγματι, είναι λαβυρινθώδες όλο αυτό. Και νιώθω διαρκώς το αδιέξοδο, ναι, της απάντησης. Δηλαδή, πού θα με βγάλει αυτή η απάντηση, ναι, άραγε θα βγω. Γιατί είναι συνεχώς, δηλαδή, όλα μέσα σε λαμβύρινθο. Είναι αδιέξοδα τα πράγματα. Εγώ όταν τελειώνω από τις συνεντεύσεις, πάντα λέω, α, αυτό δεν το ρώτησες. Και καμιά φορά είναι το πιο σπουδαίο. Πάμε τώρα διάλειμμα και επανερχόμαστε με άλλες ερωτήσεις και ωραίες απαντήσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε την συζήτησή μας με την κυρία Σοφία Φιλιππίδου.
Πώς θέλετε να συνεχίσουμε τώρα? Εδώ σας θέλω τώρα. Εσείς, κάνετε εσείς ερωτήσεις. Με ξαφνιάζετε πάντως με τις ερωτήσεις θετικά. Ευχαριστώ. Ακούστε, προσπαθώ να κάνω μια κουβέντα, να ξεφύγουμε από τα τετριμένα. Ναι, είναι πολύ καλά και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και το κάνω γιατί έχω απέναντί μου μια σπουδαία συνομιλήτρια που απαντάει, όπως είπατε, με αδιέξοδα. Τρελαίνομαι. Νιώθω δηλαδή διαρκώς σε ένα λαβύρινθο, ναι. Και προσπαθώ να βρω τρόπο να βγω. Ωραία, πάμε στην αρχαία τραγωδία. Αυτά τα μεγάλα έργα επισημαίνουν αδιέξοδα ή δίνουν διεξόδους? Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν απαντήσεις. Δηλαδή θέτουν πιο πολύ τα μεγάλα ψυχικά, ναι, προβλήματα, ναι. Νομίζω θέτουν έρωτα, εξουσία. Θέτουν ερωτήματα και μας βάζουν και εμάς να αναρωτηθούμε τελικά. Ερωτήματα θέτουν, γιατί είπαμε ότι οι απαντήσεις δεν υπάρχουν. Μόνο στα μαθηματικά υπάρχουν στις εξισώσεις οι άγνωστοι. Δηλαδή εκεί είναι, βρίσκεις ας πούμε σε μία εξίσωση και γι' αυτό παίρνεις και μία χαρά στο τέλος, γιατί αγαπάω τα μαθηματικά και τα άφηνα πάντοτε για το τέλος, για τη νύχτα αργά, να λύνω εξισώσεις, ναι. Και τα τρίγωνα αγαπούσα πολύ, τα τρίγωνα και τις εξισώσεις. Και εκεί ας πούμε χ συν ψ συν τόσο στο τετράγωνο πόσο μας κάνει και το έβρισκα. Άρα τα μαθηματικά έχουν μία δικαιοσύνη. Ναι, έχουν μία ισορροπία και φέρνουν μία χαρά στο τέλος όταν βρεις. Όταν αποδεικνύεις ότι το χ και το συν το ψ στο τετράγωνο συν το ωμέγα ή το πυθαγόριο θεώρημα ότι το τετράγωνο τους υποτινούσες ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών, ότι αυτό είναι ένα θεώρημα και μπορείς να το αποδείξεις, δίνει μια χαρά στον άνθρωπο ότι επιτέλους κάτι αποδεικνύεται. Έτσι γι' αυτό και αγαπώ την επιστήμη και παρακολουθώ τα επιτεύγματα και πόσο μικροί, σαν παιδιά, είναι οι επιστήμονες όταν ανακαλύπτουν ένα καινούριο άστρο και τι χαρά παίρνουν. Γιατί αυτοί μπορούν να το αποδείξουν. Ότι το είδαν, το εντόπισαν, ξέρουν πόσο ετών είναι και μπορούν να μας πούν ναι, το... και έχουν μια χαρά, μια αγαλίαση. Στην αρχαία γραμματεία. Αυτό αγαπώ πολύ τα επιστημονικά επιτεύγματα. Και τα παρακολουθώ. Στην αρχαία γραμματεία υπάρχει η αξία υπεράσπισης της πατρίδας, της πόλης. Mm-hmm. Σήμερα, σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, όπως είπαμε στην αρχή, της ελληνοτουρκικής κρίσης, τι βλέπετε να υπάρχει στον ελληνικό λαό, στη γειτονιά σας, στις φιλίες σας, στον κόσμο που βγαίνει μέσα από την τηλεόραση? Υπάρχει αίσθημα, ας πούμε, πατριωτισμού, υπάρχει φοβία. Σε μια Ελλάδα, να σας πω ένα στοιχείο που διάβασα προχθές, έχουμε περίπου 100.000 στρατό στην Ελλάδα, έτσι. Ναυτικό, αεροπορία, στρατοξυράς. Και έχουμε 30.000 ανυπότακτους. Έλληνες δηλαδή, που με διάφορους τρόπους δεν έχουν παρουσιαστεί να... Τα καταφέρανε. 30.000. Κατά τη γνώμη τους, ναι. Αυτή, σε σχέση με την αρχαία εποχή που έχετε εσείς σπουδάσει και έχετε διδάξει στα αρχαία κείμενα, στις τραγωδίες και στο Θουκυδίδη και στα άλλα κλασικά κείμενα. Δεν είναι ανάγκη να τα βλέπουμε όλα, ας πούμε, σε σχέση με την αρχαιότητα. Γιατί ειλικρινά είναι και ένα χωράφι μεγάλο, βαθύ, έφορο, έβγαλε μεγάλα πνεύματα, αλλά δεν το γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά. Έχουμε μόνο τα κείμενα, αλλά δεν, είναι και λίγο άγνωστο. Δηλαδή υπάρχουν και σκοτεινές πλευρές. Και εκείνοι ήταν άνθρωποι. Ήταν μια φωτεινή περίοδος. Εμείς δεν έχουμε την ευτυχία να έχουμε έναν χρυσό αιώνα. Επομένως, ας κατεβάσουμε λίγο τους τόνους, να δούμε τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή και πώς θα ανταπεξέλθουμε απέναντι σε έναν ηγέτη ο οποίος ζει ένα παραλήρημα. Είναι το θέμα. Είναι, εντάξει, ήμασταν πολύ σπουδαίοι. Μετά, κάπως ας πούμε, δεν ξέρω πώς η ιστορία μας ξέχασε, τι κάναμε, τι λάθη κάναμε. Περάσαμε αυτά που περάσαμε, καταφέραμε, γίναμε κράτος, τέλος πάντων. Έχουμε αυτά τα νησιά που έχουμε. Υπάρχουν κάποιες συνθήκες και τώρα έχουμε έναν γείτονα. Και πρέπει να τον λέμε γείτονα επιτέλους, διότι είναι γείτονας. Δηλαδή, εμείς έχουμε γείτονα.
Είμαστε γείτονες με τους Τούρκους και οι Τούρκοι είναι γείτονες με τους Σύριους. Κοιτάξτε, όπως οι πολυκατοικίες πολλοί δεν μιλούνται, μάλλον στα χωριά σημαίνει αυτό. Ναι, εντάξει. Έτσι και εμείς με τον γείτονα. Είδατε ότι μου είπατε ότι με την πανδημία μιλήσατε με τους γείτονες. Και είπα, δεν έχω γείτονες. Εμείς... Εντάξει, με το απέναντι μπαλκόνι. Χαιρετηθήκατε. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι γείτονας. Αλλά ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ας πούμε, κάνει λάθος. Αυτό πρέπει να δούμε. Κάνει λάθος που πιστεύω ότι θα το πληρώσει. Διότι έκανε εργαλείο την θρησκεία. Και μέσω της θρησκείας προσπαθεί να πει ότι έχει δίκιο αυτός και η Δύση έχει λάθος. Διότι ούτε τζαμί χρειαζότανε. Έχει πάρα πολλά τζαμιά. Έχει ήδη είναι έτοιμο το καινούργιο που χτίζεται. Και έτσι κι αλλιώς δεν πηγαίνουν όλοι να προσευχηθούν. Δηλαδή δεν είναι ότι του έλειπε ο χώρος. Άρα είναι κάτι αντιδραστικό, είναι κάτι λαϊκίστικο. Και μόνο κακό θα του κάνει, εγώ νομίζω. Και είναι σε δύσκολη θέση γιατί επιδιώκει μέσα από αυτό το μεγάλο λάθος να κερδίσει δύναμη για τις προσεχείς εκλογές που νομίζω ότι δεν θα τις κερδίσει με αυτά που κάνει. Δηλαδή, κατά βάθος είναι σε εισαγωγικά άρρωστος. Γιατί δεν είναι τώρα κινήσεις ενός έξυπνου στρατηγού, αφού μιλάμε για στρατηγούς και για ανθρώπους που διευθύνουν τόσο μεγάλο κράτος σε τόση δύσκολη θέση, οικονομικά να καταραίει. Κάτω στα βάθη της Τουρκίας υπάρχει πολύ πόνος και πολύ φτώχεια. Και μιλάμε τώρα μόνο για την Κωνσταντινούπολη και για την Αγία Σοφιά και για 300.000 πιστούς που μαζεύτηκαν σε αυτό το πανηγύρι που οργάνωσε, το οποίο είναι kitsch. Είναι δηλαδή κακό γούστο. Πέραν της αισθητικής και του καλού γούστου, να πάει σε ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικό που έχει μέσα τόσο σπουδαία έργα τέχνης, γιατί πρέπει να τα δούμε και έτσι τις αγιογραφίες και τα ψηφιδωτά, να τα αποδεσμεύσουμε από την θρησκευτικότητα και να τα δούμε και σαν σπουδαία έργα τέχνης. Και πήγε εκεί και τα κρέμασε πανιά και τα βάλε έτσι και έβαλε κάτω τάπητες και πλαστικούς κτλ. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει με την ασχήμια. Πήγε πάνω στο ωραίο και το έκανε άσχημο. Και θύμωσαν και μες στην Τουρκία άνθρωποι για αυτό που κάνει. Γιατί υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι Τούρκοι. Δεν είναι επειδή είναι εχθροί μας, είναι βλάκες. Και εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι εχθροί μας οι Τούρκοι. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι σόφρονες. Άρα λοιπόν έκανε μία κίνηση λάθος. Παραλυρηματική. Αυτό μάλλον είναι υπέρ μας ότι έκανε αυτό το λάθος. Και αν το εκμεταλλευτούμε, μπορεί εν τέλει να διαπραγματευτούμε κάποια στιγμή με σύνεση και να επιτέλους να συζητήσουμε για τα δικά μας θέματα κι εμείς. Να λύσουμε επιτέλους τι είναι δικό μας και τι δεν είναι. Δεν πρέπει και εμείς να επιτέλους να το λύσουμε αυτό το θέμα με τόλμη, με δύναμη. Δεν ξέρω αν χρειάζεται και πατριωτισμός. Καλύτερα να κοιτάξουμε το συμφέρον μας. Μάλιστα. Και ας μην είμαστε και ας ξεχάσουμε για λίγο αυτές τις λέξεις που είναι φανατικές, ας το πούμε, που μας φανατίζουν. Να είμαστε πιο θέλει σύνεση, εξυπνάδα και να σκεφτούμε. Δηλαδή, τι να μην συμφέρει. Είπατε σύνεση και ξυπνάδα και μια οδύσσια πονηρία, θα πω εγώ. Δηλαδή, ναι. Να μην προκαλούμε τον εχθρό ανόητος. Συμφωνείτε? Να μην τον προκαλούμε, ούτε εμείς. Ακούστε, ναι. Ο Ερντογάν τι λέει? Λέει, 10 χρόνια σας ζητώ να ανοίξετε ένα τζαμί στην Αθήνα. Έχει γίνει τζαμί στο Βοτανικό. Ναι, το κράτος έδωσε 880.000 ευρώ για να το ελέγχει, να διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι. Να μην είναι εδώ μια μυστική οργάνωση από τη Σαουδική Αραβία, ούτε από την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, με διάφορους τρόπους κάποιοι. Λάθος μας λέει αυτό. Δεν ανοίγουν αυτό το τζαμί. Με αποτέλεσμα 500.000 μουσουλμάνοι στην Αττική να μην έχουν να προσευχηθούν. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι Τούρκοι. Και εμείς τι κάνουμε, επειδή μιλήσατε για ευελιξία, για ξυπνάδα και για μια αναγκαία πονηρία. Εμείς τι κάνουμε. Αρνούμενοι να ανοίξουμε το τζαμί στο Βοτανικό για να πάνε να προσεύχονται, ένας είναι ο Θεός.
καθιστούμε νταβατζή των 500.000 μουσουλμάνων στην Αττική τον Ερντογάν. Ναι. Αυτό το θεωρείτε έξυπνο? Όχι, το θεωρώ κουτό, γιατί υπάρχουν τζαμιά που λειτουργούν παράδειγμα. Ακριβώς, μέσα στα υπόγεια και σε ύποπτα. Κάνουμε, δεν τα βλέπουμε. Και από ό,τι ξέρω, από ό,τι διάβασα πρόσφατα σε ένα άρθρο στην Καθημερινή, πρώτη φορά, επί Τρικούπη, το 1870, πάθηκε μια απόφαση να γίνει ένα τζαμί στον Πειραιά. Εγώ διάβασα ότι από το 1835, επί Όθωνα νομίζω, ήταν η πρώτη υπόσχεση. Και αργότερο και το 1913, δεύτερη φορά να γίνει, και πάλι πώς τα καταφέρανε και δεν έγινε. Και φτάσαμε τώρα σε αυτή την κατάσταση. Δεν ήταν έξυπνο από τη μεριά μας. Ναι, δεν είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν τώρα έχει θυμώσει γιατί δεν έχουμε τζαμί εδώ. Δεν το κάνει για μας τόσο πολύ, όσο για την, υποτίθεται για την, θέλει, για την κακιά δύση. Κυρία Φιλιππίδου, θέλει το μισό Αιγαίο, την Υφαλοκρηπίδα, θέλει τη μισή ευθύνη του εναερίου χώρου. Ναι, ναι. Θέλει να φύγουν οι Έλληνες στρατιώτες από τα νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου. Ναι, θέλει πολλά. Θέλει να μην έχουμε αποκλειστή οικονομική ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, θέλει, αλλά πρέπει όλα αυτά. Πού θα βγει αυτή η κόντρα? Πάντως, εύχομαι όχι σε σύγκρουση. Μάλιστα. Γιατί δεν μας συμφέρει. Κοιτάξτε, είμαστε μια χώρα που 10 χρόνια από τα τρία μνημόνια της, όλων των παρατάξεων, αριστεράς, δεξιάς και κέντρου, 3 χρόνια τα μνημόνια επέβαλαν 0 εξοπλισμούς, ξέρετε. Για 10 χρόνια τα τρία μνημόνια επέβαλαν περικοπές στην άμυνα. Εμείς έχουμε 3,2 δις εξοπλισμό αμυντικό που πάει το 70% σε μισθούς, συντάξεις και λειτουργικά, και ο Ερντογάν έχει κάθε χρόνο 20 δισεκατομμύρια ευρώ εξοπλισμούς. Δεν θα έπρεπε να λογοδοτήσουν οι πρωθυπουργοί που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, με αποτέλεσμα τώρα να παρακαλάμε τους Γερμανούς να μας βάλουν στο σκαμνί των διαπραγματεύσεων προκειμένου να αποφευθεί το επεισόδιο? Μα αφού εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να μιλάμε με τους γείτονες. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εσείς βλέπετε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό? Μα πάντοτε στην Ελλάδα. Αλλά συμβιβασμό σημαίνει δίνω και παίρνω. Κοιτάξτε, σε εισαγωγικά, δεν επιτρέπεται να μιλάμε για τους γείτονες γιατί είμαστε εχθροί. Ενώ επιτρέπεται να μιλάνε οι Ρώσοι, οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι, εκτός από εμάς. Γιατί μας έχουν εμποτίσει με το δηλητήριο ότι είναι οι κακοί Τούρκοι και δεν τους μιλάμε. Μα αυτό δεν είναι έξυπνο? Γιατί να μην μιλάμε κι εμείς, ας πούμε? Και τώρα, βέβαια, πώς να μιλήσουμε έτσι πως είμαστε τόσο πολύ χρεωμένοι και τόσο πολύ σε κακά χάλια? Δηλαδή, υπάρχουν τόσα πολλά που δεν τα ξέρουμε καλά. Ας πούμε, και εγώ τώρα το λέω αυτό και δεν ξέρω, είναι αλήθεια, είναι έτσι που το λέω, ή μήπως και εγώ κάνω λάθος, ας πούμε, και νομίζω. Αλλά ή θα το πω και θα μου πούν αύριο, μα πώς, τι είναι αυτά που λες, θα μιλάμε με τους Τούρκους? Δεν ξέρεις ότι είναι εχθροί μας και αυτοί είναι πολύ κακοί άνθρωποι? Δηλαδή, και εγώ που το λέω, φοβάμαι, δεν ξέρω τι με συμφέρει, να λέω ότι είναι κακοί ή ότι είναι... Είμαστε ποτισμένοι με διάφορες προπαγάνδες. Τους μισούμε υπερβολικά, παραπάνω από ό,τι πρέπει, από ό,τι χρειάζεται. Γιατί είναι γείτονες, γιατί να μην μιλάμε? Ίσως και αυτοί το ίδιο. Οπότε είναι προδιαγεγραμμένο, αν δεν γίνει σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε πέντε χρόνια, σε 10 χρόνια η ανάφυλαξη θα έρθει. Δηλαδή είναι μαθηματικός βέβαιον. Ακριβώς. Με βάση την επιστήμη που τόσο καλά ξέρετε. Και αυτό θα ήταν έξυπνο να συμβεί? Δεν είναι, αφού πάντοτε οι διαπραγματεύσεις και ο συμβιβασμός είναι καλύτερος, ακόμη και στα ζευγάρια. Μάλιστα. Που πάνε να χωρίσουν, δεν λέει ο δικηγόρος, μήπως να συμβιβαστεί. Άρα κάτι πρέπει να δώσουμε. Όχι, πρέπει να επιτέλους να υποστηρίξουμε τα δικά μας. Και εγώ ξέρετε τι λέω, να ζητάμε κι εμείς. Και να ζητήσουμε, εντάξει, να ζητάμε, αλλά ξέρετε, θα πέσουμε κι εμείς στην παγίδα του λαϊκισμού. Όχι, δηλαδή, να ζητάμε, λένε κάποιοι, θέλω νησιά. Να πάμε τώρα σε ένα τζαμί να ανάβουμε κεριά και λιβάνια. Μα είναι απάντηση κοιτάξτε, αυτό αυτή. Το φαινόμενο, είναι δηλαδή. Είναι απάντηση αυτή. Μα, είναι φαινόμενο αυτό. Εγώ σέβομαι όλους τους θρύλους και έχω γράψει για αυτά τα θέματα, αλλά είναι φαινόμενο ο Ερντογάν να επιστρέφει στον Μωάμεθ τον Προφητή, 1453, και εμείς να επιστρέφουμε στη Βυζαντινή δόξα, ένα κράτος δηλαδή με φεουδαρχία και με αυταρχισμό, με δεσποτοκρατία, μια πολιτική εξουσία δηλαδή που ήταν, και δεν είχε καμία σχέση με την άμεση αρχαιοελληνική δημοκρατία. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μαχόμεθα για 500 χρόνια πριν, από εδώ και από εκεί? Όχι, δεν είναι.
Πάμε όμως στο θεατρικό. Άντε, πάμε. Λοιπόν, γιατί πράγματι. Όχι, θα σας μπλέξω πάλι με τον Ερντογάν. Αυτό ήταν πολύ βαθιά θάλασσα η προηγούμενη συζήτηση. Το έκανα γιατί έχετε μεγάλες δυνατότητες στην κολύμβηση στα θέματα αυτά. Τέλος πάντων. Πάμε είναι και επικίνδυνα θέματα πάντως. Ωραία, φεύγουμε λοιπόν από τα επικίνδυνα νερά. Ναι. Για όλους μας είναι επικίνδυνα, γιατί και εγώ μπορώ να πω μια κουβέντα και ξέρετε, επειδή προσπαθώ να είμαι αυστηρός και με τους εαυτούς μας ιστορικά, πολλές φορές παρεξηγούνται αυτά τα στοιχεία. Αλλά που λέω αυτές οι κρίσεις. Θέλω όμως να τα συνοδεύω με στοιχεία, με γεγονότα, τα οποία βέβαια οι πολίτες του Facebook δεν τα ακούνε. Πάμε όμως στον Ερντογάν ως θεατρικό πρόσωπο. Ηθοποιός. Πάλι εκεί κοντά είμαστε δηλαδή. Σκηνοθέτης και άνθρωπος που γράφει. Πώς τον κρίνετε από αυτή την πλευρά, δηλαδή εμφάνιση, λόγος, κίνηση, υφολογία. Κοιτάξτε. Ωραία. Να τον δούμε έτσι, σαν να βλέπω μια παράσταση, ναι, ναι, ας πούμε, ναι, και έναν πρωταγωνιστή. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι είναι υπερβολικός. Θα μπορούσε δηλαδή να κατεβάσει λίγο τους τόνους. Ότι βρίσκεται σε διαρκή θυμό. Και αυτό θα μπορούσε κάπως να το... Δηλαδή, too much ηθοποιός, ναι, ναι, too much, ναι. Στα αρχαία ελληνικά το είπα. Ναι. Και ότι έχει στο μάτι του ένα... Τη λάμψη του τρελού, δηλαδή που σε φοβίζει εμένα, με φοβίζει αυτό το πράγμα. Ίσως θέλει να ασκήσει μέσα από αυτό το ύφος μία πειθό στους ψηφοφόρους του. Και είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι δηλαδή δεξιοτέχνης. Δεν είναι δηλαδή. Δεν έχει τη μαγεία του ομιλητή, δηλαδή. Δεν έχει τη μαγεία ενός χόρν να σε μαγέψει, που είχε άλλα ημιτόνια. Θα μου πείτε, ημιτόνια, ζητάς την πολιτική που πρέπει εκεί να έχεις πειθό και να έχεις δύναμη και να είσαι ξέρετε ότι αυτός πήγε το ΕΚΑΒ στα χωριά. Το ΕΚΑΒ στα χωριά το πήγε ο Ερντογάν. Ίσως στην πολιτική είναι διαφορετικό το πώς άλλο είναι η ρητορική και άλλο είναι η υποκριτική. Πάμε τώρα στα καθαυτό θεατρικά λοιπόν. Εσείς γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Σπουδάσατε στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκη, στη Γερμανική Φιλολογία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ένα χρόνο μετά πτυχιακές σπουδές σε δραματουργία στη Φιλοσοφική, στη Θεσσαλονίκη. Εργαστήκατε 8 χρόνια παράλληλα με το θέατρο ως καθηγήτρια γερμανικών στα ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ναι. Για πείτε μου για αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι μια τραυματική εμπειρία. Γιατί? Πρώτον, γιατί ήμουν ορομίσθια, αλλά ευτυχώς. Γιατί οι ορομίσθιες καθηγητρίες πληρωνόντουσαν. Σας άρεσε η διδασκαλία, σας Μου άρεσε πολύ, αλλά ήταν οδυνηρή η εμπειρία, γιατί οι μαθητές δεν ερχόντουσαν με την καρδιά τους. Γιατί τα ΤΕΗ ήταν υποβαθμισμένα και μπορεί να είναι και τώρα, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς είναι σήμερα τα πράγματα. Πανεπιστήμια δεν έγιναν. Ωραία, αναβαθμίστηκαν κάπως. Τότε ήταν δεύτερες σχολές και τα παιδιά το ξέρανε. Ήταν δηλαδή αυτοί που δεν είχαν πάει στο πανεπιστήμιο και πήγαιναν εκεί. Και αυτό τους, δεν είχαν καλή διάθεση και ούτε πιστεύανε ότι αυτές είναι σπουδές, άρα δεν αποδεχόντουσαν και τους καθηγητές τους. Ενώ η τεχνολογία φέρνει την ανάπτυξη, τη δύναμη ενός κράτους. Και να σκεφτείτε ότι δούλευα, έπρεπε να μάθω γλώσσα στο τμήμα τουριστικών επαγγελμάτων, που είναι απαραίτητο να μιλάς ξένες γλώσσες. Τέλος πάντων, με το πείσμα μου κατάφερα να μαζεύω τα παιδιά από τις αίθουσες, από τα κηλικία, από τα αμφιθέατρα που βγάζανε λόγους πώς θα, ξέρετε τι γίνεται μέσα στα αμφιθέατρα. Συνδικαλισμός. Ναι, συνδικαλισμός, ναι. Καπνί και μαγειρία και καπνί και τσιγάρα και όλο μαζί αυτή η μυρωδιά η παράξενη. Τέλος πάντων, κατάφερα να μαζεύω εκεί κάμποσους, να τους μαθαίνω πέντε πραγματάκια, γιατί δυστυχώς, 8 χρόνια δεν μπόρεσα να περάσω τη δέκατη σελίδα του βιβλίου. Δηλαδή, ήμουνα μέχρι τη δέκατη σελίδα. Αυτό εμένα ούτε μου ταιριάζει, ούτε σαν προσωπικότητα, ούτε σαν άνθρωπο. Θα θεωρούσα μεγάλη ήττα. Ότι έχασα δηλαδή. Έχασα. Δεν κάνω για δασκάλα όταν δεν μπορώ να προχωρήσω την ύλη. Όλα τα έπαιρνα επάνω μου, σαν δικά μου λάθη.
Γιατί είμαι τύπος και ενοχικός, ότι εγώ φταίω για όλα, όχι άλλοι. Αυτό μου αρέσει που λέω. Δηλαδή το βράδυ το πήρα σκέπτεστε. Πάνω μου. Ναι, ότι γιατί να μην είμαι. Σας έρχεται κατάκαρδα κάτι, κάποιος λόγος το πικρός. Το κατάκαρδα, ναι. Και τέλος πάντων, εκεί που ήμουν έτοιμη να φύγω, ήρθε μια θέση μονιμότητας. Αυτό η ιστορία θέλω να την πω και μου αρέσει που τη λέω κάθε φορά, γιατί είμαι και περήφανη. Γι' αυτό το θεωρώ ηρωική πράξη. Λοιπόν, ήρθε μια θέση μονιμότητας και ξαφνικά εμφανίστηκαν 50 κυρίες από το πουθενά και διεκδικούσαν αυτή τη θέση που κανονικά μου ανήκε επειδή είχα την προϋπηρεσία των 8 χρόνων. Και υπόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από καθηγητές που με ξέρανε ποια είμαι και πόσο εργαζόμουν σαν καλό παιδί, ότι αφού έχω το θέατρο, ίσως και να μην μπορώ να διδάξω, γιατί δεν, αυτά τα δύο πράγματα δεν πάνε μαζί. Και θύμωσα τόσο πολύ και είπα, αν δεν μου δώσετε αυτή τη θέση, θα πάω μέχρι τον Άριο Πάγο, δηλαδή να την πάρω. Ναι. Και τέλος πάντων, κάπως φοβήθηκαν και πολύ σύντομα θα σας πω, μου δώσαν τη θέση μονιμότητας, ορκίστηκα, έκανα και αυτό το, ας το πούμε συσταγωγικά, ανηθικότητα. Ορκίστηκε ότι θα κάνω όλα σωστά και ωραία και καλά. Καλά, πήρατε την πολιτική ευθύνη, αυτό έχει σημασία. Ναι, αλλά δεν ξαναπήγα. Εντάξει, το κατάλαβα. Δηλαδή, το περίμενα. Δεν πήγα ποτέ ξανά σε αυτό το τόσο εχθρικό περιβάλλον. Ναι. Διαβάζω εντάχει το πολύ μεγάλο δημιουργικό βιογραφικό σας. Δεν ανάγκη να τα πούμε. Μέλος του Θεατρικού Εργαστηρίου Τέχνης. Πρωτοεμφανιστήκατε στο θέατρο το 1972, Φαύστα, συνεργασία με όλους τους Έλληνες σκηνοθέτες και καλλιτέχνες, Τσέχοφ, Σέξπιρ, Γκαρθία Λόρκα, Βίλιαμς, Μπέκετ, Ιονέσκο, Πίντερ. Μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση, στο θέατρο, στη συγγραφή. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μια στήλη στην ελευθεροτυπία, έτσι. Ναι, αυτό είναι σημαντικό να σταθούμε εδώ. Ναι. Γιατί από μικρό παιδί πρώτα έγραφα. Πρώτα έγραφα και μετά έπαιζα θέατρο. Επομένως είχα κάτι με το γράψιμο. Και τέλος πάντων, περνώντας τα χρόνια και έχοντας πάντα εγώ τα δικά μου τετράδια και πάντα να έχω ένα βάσανο να αποδείξω και στους άλλους ότι εγώ ξέρω να γράφω, είχα μια τέτοια έννοια και προσπάθησα και στο θέατρο και στην επιθεώρηση και στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, τα προσπερνάμε αυτά. Η ελευθεροτυπία όταν άνοιξε τη δεύτερη φορά και εκείνα τα δύο χρόνια, ήθελε, μου έκανε πρόταση να γράφω το κάθε Σάββατο μία στήλη που λεγόταν «Η Ματιά της Σοφίας». Και ξεκινώντας από την επικαιρότητα, θέλανε τη ματιά μου ακριβώς, δηλαδή ένας ηθοποιός, ένας καλλιτέχνης, πώς βλέπει αυτά τα πράγματα. Και δημιούργησε ένα δικό μου στυλ που ήταν πιο πολύ λογοτεχνικό παρά δημοσιογραφικό, γιατί εγώ εκτιμώ όπως και... Όπως τα παλιά χρονογραφήματα, που ήταν φιλοσοφία ναι. της ημέρας ναι. και πέρα από την επικαιρότητα. Και έφευγα με έναν μαγικό τρόπο, πήγαινα προς έτσι σουρεαλιστικά, υποσυνείδητα στα όνειρά μου, πήγαινα πίσω στην παιδική ηλικία, πήγαινα εκεί. Από το όνειρο σε φιάλτης και πάλι πίσω, πίσω στα όνειρα. Δημιουργούσα ένα πράγμα 600 τόσες λέξεις και έκανε επιτυχία αυτό. Ωραία. Στο Facebook. Και γι' αυτό μετά ήρθε η πρόταση, έκανα 88 κείμενα και η πρόταση από τον εκδόσεις Καστανιώτη και έγινε το βιβλίο μου. Λοιπόν. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Και γι' αυτό σήμερα... λέμε και συγγραφέας τώρα, μπορούμε να το πούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Τελευταία ερώτηση. Τι δεν σας ρώτησα που θα θέλατε να σας ρωτήσω. Ποια ερώτηση δεν σας έκανα, τι παραλείψαμε, τι θα θέλετε να πείτε. Εγώ νομίζω ότι μέσα από τις ερωτήσεις που, ακόμα και μέσα από τις ερωτήσεις για το πώς, ας πούμε, πόσο καλός ηθοποιός είναι ο Ερντογάν. Ναι. Νομίζω ότι μου δόθηκε η ευκαιρία λίγο να δείξω στο κοινό που σας παρακολουθεί να πάρει μια γεύση από την προσωπικότητά μου. Γιατί δεν είναι ανάγκη να απαντάμε σε όλα, ούτε έχω καμιά αγωνία τώρα να πω και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι δηλαδή οι ερωτήσεις ήταν τέτοιες που μου δώσαν την ευκαιρία να μιλήσω για μένα. Ας ήταν και για τον Ερντογάν, δεν με πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, και εγώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Ήταν η κυρία Σοφία Φιλιππίδου, μια ηθοποιός με τη δική της φιλοσοφία. Γεια σας.